2-0 με το κάρφωμα του Ντιαλό, σε ένα παιχνίδι που εκτός όλων των άλλων, Κλαβέλ για 3, απίστευτος σουτέρ και σκόρερ, τα είπαμε στην παράβαση των βημάτων και δεν έκανε προειδοποίηση, απλά είπε και στον άλλο πάγκο ότι δεν θέλει διαμαρτυρίες. Νάτος και πάλι ο Κλαβέλ, σας το είπαμε, πήτσε και έφυγε από το Ισραήλ και τη Μακάμπη, το ίδιο έχει κάνει και ο Χάντερ. Δεν είμαι σίγουρος ότι ο Χάντερ έχει αναχωρήσει ακόμα από το Τελαβίβ. Ο Ντόρση μας ενδιαφέρει όχι μόνο για το αν θα κάνει κάποια μεταγραφή σε ελληνική ομάδα, αλλά και για το αν θα επιστρέψει στην ώρα του από την Αμερική για να είναι από την αρχή στην προετοιμασία της Εθνικής Ανδρών εν ώψη προ-Ολυμπιακού. Η προετοιμασία μετά τις ιατρικές εξετάσεις όσων παικτών είναι διαθέσιμοι τις επόμενες μέρες αρχίζει 1η Ιουνίου, μέχρι να έρθουν και οι παίκτες κοντά στις 8, 9 και 10 Ιουνίου που τελειώνουν ή και λίγο αργότερα για τον Καλάθι, ας πούμε, στην Ισπανία οι αγωνιστικές τους υποχρεώσεις. Να δούμε αν ο Ντόρση θα γυρίσει, γιατί υπάρχουν πληροφορίες, θα το επιβεβαιώσουμε, θα το διευκρινίσουμε στο ημίχρονο. Υπάρχουν πληροφορίες ότι θέλει να κάνει μια καλύτερη προετοιμασία ατομική στην Αμερική, γιατί θα αναζητήσει συμβόλαιο, θα προσπαθήσει να δει αν υπάρχει, να διερευνήσει και αυτό το έδαφος, αν υπάρχει πρόσφορο έδαφος να έχει. Κάποιους τους είπε, αυτό είναι δικό μου θέμα, δεν θα ασχολείστε εσείς με τους διαιτητές. Κλαβέλ, αδύνατη πλευρά, Αγραβάνης πατώντας. Είναι σου τριών πόντι ο Βασίλης Μουράτος. Και νωρίτερα το σουτ τριών πόντων του Δημήτρη Αγραβάνη. Βεβαίως και είχε δίκιο ο διαιτητής. Ευχαριστώ τον Νίκο Σβόμπο, τον σκηνοθέτη. Και μπαίνει ο Κουρουπάκης τρίτος μικρός. Απουσιάζει ο Τζεράγκραν. Αν θα πάει σε αυτό το up-tempo game για τα 40 αγωνιστικά λεπτά. Συνέχισε. Όπως βλέπουμε και πάλι κοντά στο καλάθι. Με τον Αγμπελής, βέβαια. Έχεις δίκιο, έχεις δίκιο. Και από την άλλη πλευρά ζήτησε να γίνουν δύο πλάγια pick and roll. Έβαλε τον Γερομιχαλό και τον Σάββατς και μπορεί. Η πάσα του, η διαγώνια δεν πέρασε. Έκλεψε ο Τζέριαν Γκραντ. Κλαβέλ στον ευθυνδιασμό με το lay-up για το 23-27. Εδώ ο Τζιάν Κλαβέλ. Είναι μια μεγάλη ατραξιόν πλέον για τα ελληνικά play-off. Ήρθε αργά. Κλαβέλ από το πλάι, από τον κεντρικό διάδρομο ο Λούτζης. Κλαβέλ για 3 στον ευθυνδιασμό, μέσα! Ο ορισμός του clutch player που λένε οι Αμερικανοί. Είναι απίστευτο σουτέρ και σκόρερ. Έχει τρομερή μηχανική. Αν του δώσεις ένα μέτρο, αν του δώσεις ένα δευτερόλεπτο, σπανίως αστοχή. Κοιτάξτε εδώ, ακριβώς αυτό. Λιγότεροι πόντοι από ένα μέτρο του μένουν μεταξύ του Κλαβέλ και του Μουράτου που ήταν μπροστά του. Τζις, πικερόλ με το Φόρντ. Λούτζις εκτελεί πίσω από το σκριν. Δεν σημαδεύει σωστά. Μακρινό επιθετικό rebound του Αγραβάνη, του Γιάννη Αγραβάνη για τον Προμηθέα. Κλαβέλ, φάουλ από τον Ανοσίκε. Δύο βολές. Έχει τραυματιστεί και λίγο. Εδώ ανάμεσα από δύο και το τελείωμα. Τον χτύπησε στο πρόσωπο, άθελά του. Ο Ανοσίκε. Λοιπόν, 9-14 τα δίποντα για τον Προμηθέα, 11-25 για το Λαύριο. Στις βολές μέχρι τώρα, 5-7 για τον Προμηθέα, 4-6 για το Λαύριο. 2-48, 32, 35, Χρήστος Σερέλης. Ο κορυφαίος προπονητής του πρωταθλήματος, δικαιωματικά. Μια ζωή στο Λαύριο. Από τη σεζόν 2004-2005, ο αρχιτέκτονας αυτού του θαύματος που παρακολουθούμε φέτος. Πάμε στον Κώστα Χαλβατσιώτη, μας ενημερώνει από τις παρυφές των δύο πάγκων. Λοιπόν, πέρασε μέσα ξανά ο Τζέριαν Γκραντ και τώρα έχει 4 περιφερειακούς συμπεριλαμβανομένου του Γιάννη Αγραβάνη και μοναδικό ψηλό και του, το τεσσάρι του Αντρέα Χριστοδούλου. Ναι, ναι, είναι 4 περιφερειακοί ουσιαστικά και ο Κουίνσι Φόρντ. Λογικό, Κώστα, γιατί και από τον Τζέραι Γκραντ θα το δούμε και μετά το στάρισμα. Overplay παίζει ο Κόζι. Ο Κόζι overplay στον Κλαβέλ που τελικά θα γίνει παραλήπτης με hand-off από τον Κουίνσι Φόρντ. Κλαβέλ, είπαμε, είναι ο ορισμός του clutch player. Απίστευτος σουτέρ και σκόρερ. Και τα ο Προμηθέας και ανοίγει τον ευθυνδιασμό ο Τζέριαν Γκραντ. Τρίποντο στον ευθυνδιασμό από τον Κλαβέλ που δεν θα λαθέψει. Πεναλτάκι αυτό το τρίποντο για έναν φοβερό σουτέρ και σκόρερ που
Κάτω από το καλάθι, Κλαβέλ γυρίζει, θα σκοράρει παρά την άμυνα του Μουράτου. Νάτος εδώ στους 24, διαστημικός Τζιάν Κλαβέλ, κοιτάξτε, χωρίς ισορροπία, 61, πάει χαμηλά ο Τζέριαν Γκραντ, θέλει να αποστάρει το Μουράτο, αλλά η μπάλα θα πάει στον Αγμπελής και αυτός αφύλακτος, γιατί δεν πήγε πάνω του Ανοσίκη από την κορφή της ρακέτα. Ο Γκραντ ποστάρει χαμηλά τον Κόζη. Γκραντ παρά λίγο να του φύγει μπάλα. Βρίσκει τον Κουίσι Φόρντ. Ωραία προσφύγηση. Φόρντ αδύνατη πλευρά. Κλαβέλ. Κλαβέλ μέχρι το lay-up. Όχι. Υπάρχει παράβαση. Ο Κλαβέλ πέφτει και στον συνάδελφο εικονολήπτη μας. Δεν έχει πάθει τίποτα ο συνάδελφος. Αυτό κοιτάμε πρωτίστως. Έγινε μπροστά μας η φάση. Δεν έχει πάθει δευτερευόντως. Το μικρότερο είναι αυτό κακό. Ούτε η κάμερα. Όλα καλά. Συνεχίζουμε. Γερή κράση και ο Κλαβέλ και ο συνάδελφος. Ανώμαλη προσγείωση ενώ έχει κερδίσει φάουλ και πάει στη γραμμή. 64-69, 6 λεπτά και 4 δευτερόλεπτα ακόμα. Έξω η πρώτη. Το κατάλαβε γιατί έτρεξε προς το καλάθι ο Κλαβέλ. Κατάλαβε από την καμπύλη που έδωσε στην μπάλα ότι θα στοχίσει. 64-69. Ο Κλαβέλ έχει 24. Είχε 5 στις 5, έχασε την πρώτη βολή νωρίτερα, τώρα βάζει τη δεύτερη. Αρχική να το Ζον Πρες. Τώρα πλέον παίζει και με αντίπαλο το χρόνο το Λαύριο. Γλίστρησε ο Κλαβέλ, φάουλ, τράβηγμα από τη φανέλα, από τον Διαλό ή από τον Μουράτο. Για να δούμε και το replay. 73-78, εδώ είναι η φάση, γλιστράει ο Κλαβέλ και στη συνέχεια υπάρχει ένα τράβηγμα. Από αυτό το replay δεν φάνηκε καλά. Από τη γωνία που είμαι εγώ είδα σε πρώτο χρόνο ότι ο διαιτητής που έχει επίσης πολύ καλό οπτικό πεδίο, είδε πρόξιμο και τράβηγμα. Και αυτό λέει στον Μουράτο ο Κωνσταντίνος Πουρσανίδης. Άλλο ένα replay, Νίκος Βόμπο. Μετά τις βολές, μετά τις βολές. Ή τώρα, από αυτή τη λήψη. Εδώ ο Μουράτος χρεώνεται το φάουλ. 73-78. Μέσα η πρώτη βολή. 55,6, 73-79 σε ένα μάτς που κρίνεται στις λεπτομέρειες. Ο Προμηθέας, παρά την απουσία του Τζεράι Γκραντ και τα γρήγορα φάουλ του Αγμπελής, τώρα έχει Λούτζης, κρατάει την μπάλα, δεν βιάζονται τώρα, παίζουμε το ρολόι. Κλαβέλ, Κλαβέλ, 5 δευτερόλεπτα και νέο φάουλ τώρα στα 24. Το παιχνίδι ουσιαστικά έχει κριθεί. Ο Προμηθέας απέχει 24 δευτερόλεπτα από το break στην ημιτελική σειρά. Το Λαύριο είχε 19 νίκες στα τελευταία 21 του παιχνίδια. Σε μια έδρα που από την ώρα που ξεκίνησε το σερί του έμοιαζε απόρθητο κάστρο. Και έρχεται σήμερα ο Προμηθέας παρά τα προβλήματά του να πάρει τη νίκη στο πρώτο παιχνίδι της ημιτελικής σειράς. 75-82, ο Αγραβάνης καθοριστικότατος με 17 πόντους. Ο Κλαβέλ με 27 και είναι στη γραμμή τώρα, θα πάει στους 28, ο MVP της